η Καθολική Εκκλησία, η οποία ζήτησε την απελευθέρωση των συλληφθέντων εργατών, άρχισε να αποκτά μεγαλύτερη σημασία ως εθνική αντιπολίτευση στο καθεστώς. Ο ρόλος της ενισχύθηκε σε τεράστιο βαθμό τον Οκτώβριο του 1978, όταν ο Αρχιεπίσκοπος της Κρακοβίας, καρδινάλιος Κάρολ Βοίτιλα, εκλέχθηκε Πάπας με το όνομα Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Ο Πολωνός ηγέτης Έντβαρντ Γκέρεκ προέβλεψε αμέσως ότι το καθεστώς θα αντιμετώπιζε προβλήματα. Είχε δίκιο. Το 1 τρίτο του πολωνικού πληθυσμού, περίπου 12 εκατομμύρια, συγκεντρώθηκε για να υποδεχθεί τον Πάπα, ο οποίος έκανε ένα συγκινητικό ταξίδι επιστροφής στην πατρίδα του τον Ιούνιο του 1979. Ήταν μια επίσκεψη που ο Γκέρεκ θεώρησε ότι δεν μπορούσε να εμποδίσει, παρότι το Κρεμλίνο τον είχε συμβουλεύσει να μην την επιτρέψει. Τα ενθουσιώδη πλήθη ήταν ξεκάθαρο σημάδι ότι η ιδεολογική κυριαρχία του κομμουνισμού πάνω στον πολωνικό λαό είχε εξασθενήσει. Ο Καζίμιερς Μπράντις, επιφανής Πολωνός συγγραφέας και άλλοτε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, πριν διαρρήξει τη σχέση του με το καθεστώς, υπήρξε μάρτυρας της έξαρσης του πλήθους όταν ο Πάπας επισκέφθηκε τη Βαρσοβία. «Νομίζω ότι αυτές τις στιγμές», έγραφε στο ημερολόγιο του, «οι πάντες θα πρέπει να είδαν στον Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο την πνευματική ενσάρκωση της εθνικής ιστορίας». Η επίσκεψη του Πάπα στην Πολωνία θα αποδεικνύονταν καταλήτης των γεγονότων που θα συγκλώνιζαν το καθεστώς τους επόμενους μήνες. Την επόμενη χρονιά η οικονομική κρίση της Πολωνίας επιδεινώθηκε. Σχεδόν όλα τα έσοδα από τις εξαγωγές χρησιμοποιούνταν τώρα για την εξυπηρέτηση του ανεργού. Η εισαγωγή του ηλεκτροδότηση, οι περικοπές στην ηλεκτροδότηση και οι αυξημένες τιμές των τροφίμων ήταν η απάντηση της κυβέρνησης και πάλι η πολωνική εργατική τάξη αντέδρασε με ολή, αυτή τη φορά με οργανωμένες μεγάλες απεργίες σε όλη τη χώρα. Τον Αύγουστο του 1980, η Απεργιακή Επιτροπή στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ, υπό την ηγεσία του Λεχ Βαλέσα, ενός 37χρονου ηλεκτρολόγου, απέτησε ελεύθερα συνδικάτα, το δικαίωμα στην απεργία και ελευθεροτυπία. Επιδίωξε επίσης την εκπροσώπηση των αυθεντικών συμφερόντων της εργατικής τάξης από ανεξάρτητα συνδικάτα, απέτηση που αμφισβητούσε ευθέως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της εργατικής τάξης. Καθώς οι απεργίες διευρύνονταν, η κυβέρνηση θεώρησε ότι ήταν υποχρεωμένη να διαπραγματευτεί και στις 31 Αυγούστου αποδέχτηκε στην πράξη όλα τα αιτήματα των απεργών. Στις 17 Σεπτεμβρίου συγκροτήθηκε ανεξάρτητη Συνομοσπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων με πρόεδρο τον Βαλέσα. Αποκλήθηκε αλληλεγγύη, Solidarnosc, ονομασία την οποία είχαν υιοθετήσει οι απεργοί εργάτες τον προηγούμενο μήνα. Μέσα σε λίγους μήνες η αλληλεγγύη απέκτησε 9,5 εκατομμύρια μέλη, ενώ τα επίσημα κομμουνιστικά συνδικάτα έχασαν περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια μέλη. Η αλληλεγγύη επιδίωκε την μεταρρύθμιση του υπάρχοντος συστήματος και όχι την ανατροπή του. Όμως ακούσια είχε θέσει ως ζήτημα αρχής το δικαίωμα στην ελευθερία της οργάνωσης, που ήταν εγγενώς ασυμβίβαστο με το κομμουνιστικό κρατικό σύστημα. Τι κάνουνε λοιπόν? Κάνουν το εξής πολύ ωραίο. Πρώτα σε αναγκάζουν να οργανωθείς κάπου για οποιοδήποτε σκοπό, για οποιοδήποτε, είτε είσαι σε μια εταιρεία, είτε είσαι σε ένα εργοστάσιο, είτε είσαι αγρότης, είτε είσαι ομοφιλόφιλος, είτε είσαι θρησκευόμενος, είτε είσαι οτιδήποτε, κομμουνιστής, αναρχικός, φασίστας, ναζιστής, πρεζόνι, οτιδήποτε. Πρέπει κάπου να οργανωθείς. Δεν μπορείς να είσαι ανοργάνωτος. Αρχίζουν και σε βρίζουν, σε υποτιμούν, σε προσβάλλουν αν είσαι εκτός οργανωμένου συστήματος. Και από εκεί και πέρα σε μεταφέρουνε, όπως το κοπάδι που μπήκε στο ένα μαντρί, πολύ εύκολα στο άλλο μαντρί. Όπως μας δείχνει εδώ που λέει, η αλληλεγγύη είχε, πόσο λέει, 9,5 εκατομμύρια μέλη και τα επίσημα κομμουνιστικά συνδικάτα έχασαν περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια μέλη. Δηλαδή, από τα 9,5 της αλληλεγγύης, τα 8,5 ήταν των επίσημων κομμουνιστικών συνδικάτων. Πώς είναι τώρα με τον Τσίπρα που επίτηδες τραβήχτηκαν πίσω και πήγανε προς το ΚΚΕ, πίσω δηλαδή στην Ορθοδοξία, όπως και αυτοί εδώ με τον Πάπα,
τραβήχτηκαν πίσω πάλι προς την Ορθοδοξία και εκτός κομμουνισμού. Εμείς εδώ τραβηχτήκαμε περιέργως από τον ροζ σοσιαλιστο μπουρδοκλωμένο του Τσίπρα στον καθαρό αιμο ορθόδοξο κόκκινο σφυροδρέπανο, κόκκινη σημαία με μαύρο σφυροδρέπανο του Κουτσούμπα. Μπορεί να τους οργανώσεις αυτούς άνετα. Πώς είπανε να έρθουν οι αυτοί του Κασιδιάρη, μπορεί να είναι, θα τους οργανώσεις σε κάτι ακροδεξιό μετά από λίγο. Μετά μπορείς να τους κάνεις όλους πούστιδες, μετά να τους κάνεις όλες λεσβίες, μετά να τους κάνεις όλους πρεζόνια, κάτι, οτιδήποτε, δεν υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα, άπαξ και οργανωθείς, μπορεί να σε βάλουν σε οποιοδήποτε μαντρί, γειτονικό, αντίπαλο, οτιδήποτε. Το θέμα είναι να μην μπεις σε ένα μαντρί. Μπήκες. Αχ, Θεέ μου. Πώς λένε, άμα μπεις στο μαντρί, τη γλιτώνεις από το λύκο, αλλά τελικά, πώς το λέμε εμείς εκεί, eventually, θα σε φάει ο ιδιοκτήτης του μαντριού. Ο τσοπάνης. Θα σε ψήσει το Πάσχα. Θα σε σουβλήσει και θα σε ψήσει. Μην μπεις σε μαντρί, λοιπόν. Έξω από το μαντρί κάτσε, προβατάκι.